Σεβαστό Ιερατείο, έντιμε κύριε Δήμαρχε, Αντιδήμαρχε και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λατσό, κύριε Πρόεδρε της Σχολικής Εφορίας και Σχολική Έφορη, κύριε Πρόεδρε Συνδέσμου Γονέων και μέλη Συνδέσμου Γονέων, κυρία Επαρχιακή Επιθεωρήτρια και επιθεωρητές και επιθεωρήτρες Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, ελόγιμη Κρητική Επιτροπή, εκλεκτοί προσκεκλημένοι και φίλοι του σχολείου, αγαπημένοι γονείς των μαθητών μας. Καλησπέρα σας. Ο θεσμός του σχολικού θεάτρου έχει αναντίλεκτα καθιερωθεί και καταξιωθεί μέσα στο μαθητικό κόσμο. Είναι μια πραγματικότητα στα πλαίσια της σχολικής παιδείας, που προάγει το ομαδικό πνεύμα, διανοίγει στους μαθητές τη δυνατότητα να εντρυφήσουν σε μια μορφή τέχνης εξόχως ψυχαγωγική, καθώς και την προοπτική για ένα βαθύτερο στοχασμό έξω και πέρα από τις τυποποιημένες φόρμες. Από αυτή την οπτική γωνία, το σχολικό θέατρο συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του βασικού στόχου της εκπαίδευσης, τη διάπλαση του ελεύθερου, σκεπτόμενου και υπεύθυνου πολίτη του αύριο. Η επιλογή του Φάουστ, του Γκέτε, ενός αριστουργήματος της παγκόσμιας λογοτεχνίας, αποτελεί πρόκληση για τους μαθητές μας και τους παρέχει την ευκαιρία να απελευθερωθούν, να δημιουργήσουν, να βελτιωθούν, να προβληματιστούν γύρω από τα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν η ψυχή του ανθρώπου. Κεντρικό, το αιώνιο και επίκαιρο θέμα της μάχης του κακού με το καλό, του φωτός με το σκοτάδι, της ζωής και του θανάτου. Στόχος μας είναι ο Φάουστ να μεταφέρει τα ηθικά και μεταφυσικά θέματα του έργου του Γκέτε στα μέτρα της σημερινής πραγματικότητας με το συνδυασμό τριών βασικών ετοιμάτων του σύγχρονου σχολείου, την αισθητική απόλαυση, την ψυχαγωγία και τη διαθεματική, βιωματική, παιδαγωγική. Η απόψινή παράσταση είναι το αποτέλεσμα επίπονης και συλλογικής εργασίας καθηγητών μαθητών μέσα στις αντίξωες συνθήκες των ρυθμών της σύγχρονης μαθητικής ζωής με την πίεση του χρόνου και το φάσμα των διαγωνισμάτων. Γι' αυτό αισθάνομαι έντονα την ανάγκη να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους τους συντελεστές αυτής της αξιέπαινης πολύμηνης προσπάθειας. Ευχαριστώ και συγχαίρω τους συμμετέχοντες σε αυτή την παράσταση μαθητές και μαθήτριες και τους γονείς τους που μας στέλνουν τέτοια ωραία παιδιά. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τη φιλόλογο κυρία Άννα Παφίτη, που με μεγάλο ζήλο επομίστηκε το έργο της σκηνοθεσίας, τη μουσικό κυρία Έλενα Παπασταύρου, που έγραψε τη μουσική, την κυρία Νάταλη Χριστοφίδου για τα σκηνικά και την Νάσια Γκελεπέχη για τις χορογραφίες της. Ευχαριστώ επίσης τους χορηγούς αυτής της παράστασης, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, τον Δήμο Λατσιών, το Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου μας, τη Σχολική Εφορία, τη ΣΠΕ Λατσιών, την Εταιρεία Λετράρης Φέρνιτσερ, το Αιωλικό Πάρκο Κόσης της Εταιρείας Μόκλια Trading Limited, τις εταιρείες Road Tech και άλλου Προφ, την Εταιρεία Ξενής και ΙΗ Construction Limited. Ευχαριστώ επίσης την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Αγίου Γεωργίου, το Κολέγιο ΚΕΣ για την προσφορά του μακιγιάς και όλους όσοι στήριξαν την παράστασή μας.
Ευχαριστώ όλους εσάς που είστε απόψε εδώ για να απολαύσετε με νου και με καρδιά το αποτέλεσμα της δημιουργικής συνεργασίας και να χειροκροτήσετε τα παιδιά μας. Καλή θέαση! Έργο θέλω, σκηνοθέτη μου. Σπουδαίο και ωραίο. Αυτό είναι εγγύηση, αίσθημα και μοιραίο. Θέλω σε όλο το κοινό το έργο να αρέσει και όλος ο κόσμος στη σκηνή απόψε να χωρέσει. Γεμάτα είναι τα ιδανικά, πάρε σου στην καρδιά σου και σχέδια μεγάλα επίβολα όπως τα δικά σου. Το έργο θέλει θύελλα, να είναι γεμάτο δράση. Γι' αυτό μην αμφιβάλλεται, ο κόσμος θα θαυμάσει. Τις σκέψεις και τα αισθήματα πρέπει να τα αναμίξεις. Τα μυστικά σε όλους της ζωής, εσύ πρέπει να τα ανοίξεις. Γι' αυτό μην αμφιβάλλετε, έχω δύναμη περίσσια και του θέατρου της ζωής ξέρω τα καπρίτσια. Πρόσεχε αυτή η δουλειά, μην είναι προδοσία. Το θέατρο θέλει μυαλό, ιδέες και φαντασία. Με λόγια σταμάτα εσύ λοιπόν να μου χαρίζεις χάδι. Θέλω την γη, τον ουρανό, ακόμα και το ράδι. Φώτα! Μήτε με του έρωτα τη χάρη διασκεδάζοντας μέσα σε αυλές βασιλικές όπου γκρεμίζονται πλούτος και εξουσία. Εξουσία. Μήτε με το φως λαμπρών κατορθωμάτων σκοπεύει να ασχοληθεί ετούτο δω το έργο. Μονάχα αυτό, καλοί μου άνθρωποι, πρέπει τώρα να παραστήσουμε του Φάουστ του σοφού την περιπέτεια τη δεινή. Του Φάουστ! Έκκληση κάνουμε λοιπόν να έχει την υπομονή της ιστορίας μας το νήμα να ξετυλίξουμε από την αρχή. Ευνοημένος λοιπόν με θεία χάρη, λάμπρινε το καρπερό περιβόλι της γνώσης. Τόσο πολύ που του έδωσαν του δόκτορα τον τίτλο. Και υπερέχοντας από όλους, ήρεμα μπορεί να συζητά πάνω σε πολλαπλά προβλήματα θεολογίας και κάθε επιστήμης. Ωστόσο, παραφουσκωμένος φαλερά από την ξυπασιά του, πέταξε με κέρινες φτερούγες σαν τον Ίκαρο, σε ύψια πλησίαστα, όντας χορτάτος με τα ολόχρυσα της γνώσης, για να αποκτήσει τη μία και μοναδική γνώση, το απόλυτο. Όπου όλα γίνονται και όλα είναι δυνατά. Μ' ανθρώπου δύναμη, το τέλειο δεν φτάνει. Και για συνεργό στο σχέδιο, το διάβολο θα βάλει. Μπαμπά, πώς από εδώ με φίστους, γκρεμίστηκε κανένας φούρνος, πώς και μας τιμάς με την παρουσία σου. Κουράστηκες να υπηρετήσεις το κακό και αποφάσισες να έρθεις να μείνεις κοντά μου, να γίνεις δούλος μου. Και επιτέλους βάλε αυτά τα μαύρα από πάνω σου, πάρ' τα απόφαση, δεν σου πάνε. Και από πότε απόκτησες άποψη για τη μόδα? Να κοιτάς τη δουλειά σου. Εγώ θα δω για μια υπόθεση που με ενδιαφέρει. Μια χαμένη υπόθεση για σένα, ελπίζω. Αυτό θα το δούμε. Ήρθες εδώ για τον Φάουστ. Με εντυπωσιάζεις. Πού το ξέρεις? Όταν υπηρετείς το καλό, όλα τα γνωρίζεις. Ναι, καλά, στο θέμα μας. Όπως ξέρεις, είμαι εδώ για τον δόκτορα. Τον δούλο μου. Ναι, τι να σου πω. Ωραία σε υπηρετεί. Ποτό δεν πίνει, ούτε την κοιλιά του τη γεμίζει. Ο άνθρωπος έχει τρικυμία στο κρανίο. Μια του κατεβαίνει να αναζητήσει τα πιο προβληματικά. Ξέρεις τις δικές σου ιδέες. Και μια θέλει να απολαύσει όλες τις ειδονές του κόσμου τούτου. Τα δικά μου δηλαδή. Μα δεν αποφασίζει ποιο μέρος θα πάρει και μου σπάει τα νεύρα. Έστω και αν είναι στοιχισμένος αυτή την ώρα, εγώ θα του δείξω το δρόμο το σωστό. Ο κυπουρός που βλέπει τα δέντρα ανθισμένα
Ξέρει πως βρίσκεται σε κόσμο καρπερό. Άγια σου. Κι εγώ αυτά τα δέντρα βλέπω. Πάμε στοίχημα. Χαμένο για σένα δηλαδή, αλλά ας είναι. Δώσε μου την άδειά σου και εγώ θα τον φέρω στο δικό μου μονοπάτι. Όσο ζεις στη γη, θα σε αφήσω. Είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι επιθυμείς. Θα επιβλέψω το δόλιο έργο σου. Αν τα καταφέρεις κρυφά ή φανερά, πήγαινε το με τα δικά σου τα νερά. Μα να ξέρεις πως στο τέλος είμαι σίγουρη πως θα παραδεχτεί σου το καλό σου άνθρωπος, όσο και αν παιδευτεί, ποτέ δεν ξελιστράει από την αρετή. Εντάξει λοιπόν. Σύντομα θα δράσω σύμφωνα με το σχέδιό μου. Το στοίχημα είναι στοίχημα, ε. Και τον σκοπό μου αν πετύχω, ξέρε καλά, δεόντως θα γιορτάσω. Φιλοσοφία, ιατρική, νομική, θεολογία. Σε όλα πρώτος, σε όλο καλύτερος. Μα τώρα να είμαι, μωρός, σαν ένα κομμάτι ξύλο. Μα σοφός. Λέγομαι δόκτωρας, καθηγητής. Νομιναλικό. Ναι, και αυτό μου κρεγιάζει τεθικό. Μα είμαι σοφός. Δόκτωρες, καθηγητές, γραφιάδες, δεν με τρομάζουν. Έχεις πολλές γνώσεις. Μπορείς να τους βάλεις όλους κάτω. Κι όμως, όλες τις χαρές τις έχω στερηθεί. Και σίγουρα πιστεύω πως δεν έχω μορφωθεί. Δεν μπορείς να διδάξεις τίποτα και σε κανένα. Δεν έχω χρήματα, περιουσία, τόκους. Καλά, αυτό στην εποχή μας δεν το λες και κακό. Δεν έχεις να πληρώνεις πουθενά. Σαν σκυλί ζω σε αυτό το υπόγειο. Γεμάτο βιβλιά και γνώσεις που κάτι ξέρω όλες. Όμως κάτι νιώθω πως δεν ξέρω. Το μυστικό της ζωής δεν το κατέχω. Θέλω να νιώσω Θεός. Ότι δεμένο με κρατά στη γη. Θέλω να το κόψω. Να νιώσω την υπέρτατη δονή. Ότι δεν μπόρεσαν να μου δώσουν τα βιβλία. Τώρα μιλάς. Αυτά θα σου δείξω εγώ και ο κύριός μου. Είσαι δικός μας. Θα ρούσες πως ήσουν Θεός και στις αλήθειες έπαιρνες τα βράδια. Μα τώρα διαπίστωσες την θεωρία πάθη. Να, τώρα μπρος, αβέβαιο δείχνει το πεπρωμένο. Και εσύ πια τι κάνεις, να υπακούσεις σε κάθε ζωή. Αχ, οι πράξεις μας, το ίδιο και τα πάθη της ζωής μας, φοβούν τη ροή. Και όταν στο πνεύμα το σκάσουμε το μεγαλείο, σαν ξένο σώμα πάνω από το λάμα. Και αν στον κόσμο βλέπουμε το καλό, ψεύτικο είναι και πλανερό. Και όταν η φαντασία σαν άλλο καλπάζει, ψυχολογικά και όλα μαραδιάζει. Μα μες στη δύναμη των καιρών και της ζωής, πέφτει, καταδουλειάζει. Έγινε σωρός, μου και καρδιά σαρώνει. Όταν είναι σπίτι και γονείς, πότε παιδιά, γυναίκα. Πότε χωράφια και αγαθά, πότε φωτιά και αρρώστια, πότε κρίση οικονομική, ενεργεία και φτώχεια. Πρέπει κανείς ο άνος να κάθεται την αυτιά, γιατί δεν έχασε, με δάκρυ το κορδίζει. Δεν μοιάζει, διώνουμε Θεό, σου λίγη είσαι που τα πω, αυτό που σέβεται και ζει μέσα στη σκόνη, ώσπου αγνός σου πέρμα με βία μου σκοτώνει. Σκόνη δεν είναι καθώς ο κύριος ο σκεγάτος, που σε πλακώνει όλος ράφια, τόμους και βιβλία γεμάτος. Από εγωίτευση, από όλους και όλα, τόσο που σκέπτομαι πως... Παρά τούτο το φαρμάκι. Κύριε Χάστη, πολύ την ευχιά μου. Δώσε ευχιά στον κύριο σου την έρευνά σου. Τόσο ο πόνος του μειώνει στη θεριά σου και την ακατάλληλη ορμή κρατεί τα δίκρυμά σου σ' άλλους ορίζοντας σε καλή μέρα. Εσύ σκουλίκι που μασούλα εις τη σκέψη του ως τώρα τραβήξου μες τη σκόνη σου κι άσε τον μονάχο. Τώρα πια η ζωή σου πάει, αλλάζει από αυτού πελάγου η δροσερή πνοή σε κράζει. Άρμα αιωρούμενο πυρός στα πλήσια εσύ σκουλίκι στρέψε την πλάτη σου στη ζέστα του πυρός. Μα εσένα αναρρίγει μας χαρακτηρίζει και μόνο στην ιδέα πως κάθε αν δεις
άλλον κόσμο τον Εθέα. Τόλμα λοιπόν να ανοίξεις τις πύλες με ορμή, ένα χωρίς να δίνεις σημασία. Τόλμα λοιπόν με στη φωτιά να περπατήσεις, έστω και αν στο μηδέν θα περματήσεις. Ελαφή άλλη, φτιαγμένη από μένα, πέταξε με στις λύθεις της γλυκιάς τα ξεχασμένα. Σταμάτα, Φάουστ, μην το κάνεις, σκέψου το καλά. Αυτό το στερνό ποτό, ας είναι αφιερωμένο εσύ στα το χέρε, στο πρωινό, απ' την ψυχή βγαλμένο. Χτυπούν, εμπρός, κι όσοι χαλά τη στιγμή μου, κι όσοι άλλος θα με ζάλιζει, ο μαθητής μου θα είναι, είμαι σίγουρος. Συγγνώμη, είμαι σίγουρος ότι απαγγέλατε. Μία τραγωδία ελληνική ίσως, ένα λυρικό ποίημα της Σαπφούς. Οφείλτε μου, Φάουστ, μόνο που στέκομαι δίπλα σας, νιώθω όπως κερδίζω κάτι συνέχεια. Πώς συγκαταλέγομαι κι εγώ με τους σοφούς. Ο δρόμος σας είναι γεμάτος γνώσης, γεμάτος εμπειρίες. Εσείς είστε ο φάρος μου κι εγώ σαν Οδυσσεύς πασχίζω στην Ιθάκη μου να φτάσω. Είστε το α και το ω μου, είστε το... Βάγνερ, νομίζω το παρατράβηξες. Είμαι σίγουρος πως και χωρίς εμένα, αν το λέει η καρδιά σου, κάτι θα μπορούσες να μάθεις. Μη ψάχνεις ευκολές λύσεις. Δεν μπορώ να σου προσφέρω τι εσύ επιθυμείς. Μυαλό και κρίση αν υπάρχει, ο άνθρωπος μπορεί να μάθει. Στόχος και οραμάτα τους πραγματώνει. Αν με επιμονή και ζήλο, διαρκώς γι' αυτά υδρώνει. Δάσκαλε, οι γνώσεις πολλές και η ζωή πολύ μικρή για να μάθω όσα επιθυμώ. Πάνω που αρχίζει κανείς να αποκτά γνώσεις σφαιρικές για όλες τις επιστήμες και να οριμάζει σαν άνθρωπος, έρχεται το τέλος της ζωής του. Θα θέλατε να συνεχίζαμε τη συζήτησή μας περπατώντας? Είμαι σίγουρος πως το νυχτερινό αεράκι θα κάνει και στους δυο μας καλό. Θα σου κάνω το χαντήρι, Βάγνερ. Ας περπατήσουμε λοιπόν για λίγο. Λοιπόν, Βάγνερ, το νόημα της ζωής δεν κρύβεται στις στήρες γνώσης που μπορεί κανείς να πάρει μέσα από τα βιβλία και τη μελέτη μόνο. Ακόμα και στους δίθεν σοφούς ή για τους πολιτικούς που τα έκαναν πως ξέραν όλα, μόνο υποκρισία κρύβονταν. Και όποιος είπε τα πράγματα με το όνομά τους, ή έχει σταυρωθεί, ή έχει εξοριστεί. Αχ, τι ωραία που τα λέτε! Γι' αυτό σας θαυμάζω και θέλω κάθε στιγμή και κάθε ώρα να είμαι δίπλα σας, να μην χάσω τίποτα από τις γνώσεις που σαν χύμαρος χύνονται από το γνωστικό σας στόμα. Ή αρκετά, Βάγνερ, το ξέρεις πως δεν μ' αρέσουν οι κολακίες. Όπου να είναι ξημερώνει και θα πρέπει να τελειώσουμε την κουβέντα μας. Εγώ θα μπορούσα ακόμη και να γρυπνήσω κοντά σας, προκειμένου να κάνουμε μια σοφή συζήτηση. Να μου λείπει, Βάγνερ. Προτιμώ να κοιμηθώ. Όπως εσείς επιθυμείτε, καθηγητά μου. Μα τι συμβαίνει? Τραγούδι χαρμόζει να ακούνε τα αυτιά μου. Σημερώνει λαμπρή, δάσκαλε. Ανάσταση και φως. Τι μου θυμίζουν αυτές οι μελωδίες? Κάποτε με νηστεία, προσευχή, μακλώνει την πίστη και χωρίς ίχνος αφιβολίας, περίμενα κι εγώ το Πάσχα. Ορφωνιέ και θήκομψη κυρία, δώστε και σε με τη δύστυχη την άμυρη τρεις τέσσερις δεκάρες, κι ίσα σε ό,τι να σας κορπά, πλούτη και αγαθά. Σήμερα που είναι και λαμπρή, δώστε και σε μια λαιμοσύνη. Τσιγκούνι, κάθε που είναι Κυριακή και αργία, σεριανώντας τα δρομάκια, συναντάω φιλαράκια. Για πολέμους συζητώ, για πονηριές πολιτικά αντιδοψωφώ. Από εδώ κρίση στην Ευρώπη ο ένας σου πετά, αλληλοφάγωμα στη Συρία ο άλλος συζητά. Ο κόσμος έγινε άνω κάτω, πολλοί δεν έχουν να φά. Με αγώνα με καλά. Ορθώς ομιλείς, αγαπητέ μου. Μαζί σου απολύτως συμφωνώ. Φτώχεια, κρίση, ανεργία, από μας φτού μακριά. Στον υπαίτιον τα κεφάλια ας κατεβεί η κοπανιά. Κοίταξον το σουσουράτο, ολοχάρι και ζωντάνια. Δώσ' του λένε κουτουράτες και κουνιούνται και λιγιούνται και πάντως σκορπάνε νάζια. Μα γέλατε κατά δω, έχω κάτι να σου πω. Τρέχα ρε, τι να φύγουμε. Μη μας πάρει κανένα μάτι και πάντως σκορπίσουν λόγια πως μάγισσες κάνουμε παρέα. Μα και χθες ήμουν εδώ και στη σφαίρα μ' άφησε να δω ένα όμορφο λεβεντονιό που μ' αρέσει και αγαπώ. Πάμα ρε, τι. Πελώρια κάστρα με τύχη και πύλη. Κορίτσια με στάσπρα, με κόκκινα χείλη. Να είχαμε εμείς ομορφιλία, όλα ετούτα τα μεγαλεία. Κορίτσια με χάρη, γενναίοι φαντάρι. Ορμάμε στη μάχη και ό,τι μας λάχει. Τι χάρμα του χωριού η φασαρία. Μικρή μεγάλη, φωνάζουμε φορεία.
Εδώ γίνομαι άνθρωπος και πουθενά άλλου. Κοίτα, φως παντού, που έδωσε στην καρδιά, ναι, γλυκό κτύπο. Άνοιξη και ανάσταση, ζωής προσδοκία. Η συνομιλία μαζί σας, κύριε καθηγητά, με κάνει και αναγαλιάζω. Με αυτούς εδώ καθόλου δεν ταιριάζω. Τους βλέπω πως χορεύουν και φωνασκούν και με σωμανταριάζω. Βγήκε ένας νέος στο χορό! Στο χορό, στο χορό και είχε βάλει τα καλά του και καπέλα με φτερό. Με φτερό, με φτερό! Εκεί πέρα στην πλατεία, κάτω από την ακακία, βλέπει μία κοπελιά και τη δίνει την σπροξιά. Η κοπελιά τον κοιτάζει, σε βλάκα σου φωνάζει. Πω πω, αλήθεια εσύ μας λες. Τον κοιτάζει αυστηρά και κουνάει την ουρά. Ο χορός παίρνει φωτιά και ανάβουν τα βιολιά. Σεβαστέ καθηγητά, τι τιμή για μας αλήθεια να σε έχουμε μαζί μας τα τρελά μας πανηγύρια. Και για να δροσιστείς, πάρε κόκκινο κρασί, ορεξάντα να το πιείς. Και σου δίνω και ευχή να σου εφράνει την ψυχή. Απ' τα χέρια σου θα δροσιστώ. Χρόνια πολλά και ευχαριστώ. Τρανή τιμή για μας αλήθεια να βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας. Όπως πάντα μας συντρέχεις τις αρρώσκες μας γιατρεύεις από νιός μας παραστέκεις. Για μας φτιάξεις το μισό σου. Πάντα να βοηθάς τον διπλανό σου. Όπως θα έπρεπε να σε ευχαριστούν ο σεβασμός του πλήθους και οι τιμές. Παντού τραγούδι, χορός και φασαρία. Μπαίνεις εσύ και αμέσως ησυχία. Οι γονείς σε δείχνουν στα παιδιά τους και όλοι σε κλείνουν στην καρδιά τους. Όμως να ξέρεις ότι αυτό τη ψυχή μου βασανίζει. Από τον πατέρα μαθα την ιατρική. Τη δική του ασκούσα μαγειρική. Και σκάρνω ιατροσόφια θανατερά που σκορπούσαν την πανούκλη. Και ο άνθρωπος γινότανε σαν μούχλη. Και τώρα τους ακούω να πενεύουνε φωνιάδες. Μα γιατί συλλογέσαι και πικραίνεσαι βαθιά. Μη μαυρίζεις τη ψυχή σου με τα περασμένα, δάσκαλε. Δεν είχες ευθύνη. Έτσι σου έμαθε γονιός σου. Τι μπορούσες κι εσύ άραγε να κάνεις. Είναι αλήθεια ευτυχισμένος, Βάγκνερ. Αυτός που ελπίζει να βγει ίσως από την τρικυμία των αθώτων. Ξεχνιέμαι μέσα στη μοναξιά μου, μέσα στα κείμενά μου. Ανοίγεται έτσι ο ουρανός μπροστά μου και γλυκαίνει η ψυχή μου. Μέσα μου υπάρχουν δύο ψυχές. Η μια θέλει να χωρίσει από την άλλη. Η μια κρατιέται γερά στο πάθος της ζωής. Ενώ η άλλη θέλει να διώξει αυτή τη σκόνη από πάνω της. Να νιώσει επιτέλους ελεύθερη. Πάμε όμως. Σε λίγο ξημερώνει για τα καλά. Κάνει κρύο και από ό,τι φαίνεται θα πλακώσει ο Μίχλη. Μα τι είναι αυτό που κοιτάς τόσο έκπληκτος. Ένα μαύρο σκυλί. Δεν του δώσα σημασία, μα το έχω διαπόρα. Κοίτα το καλά. Πώς σου φαίνεται. Μοιάζει σαν λαγωνικό που βαδίζει στα χνάρια το αφεντικό του. Πρόσεξες που μας είδε από μακριά και στριφογυρίζει συνεχώς γύρω μας. Σαν να θέλει να περάσει τη θηλιά κάτω από τα πόδια. Να μας κρατήσει μελλοντικά δεμένους. Στενεύει ο κύκλος όσο πάει προχωρά. Ηρέμησε, δάσκαλε. Δεν βλέπεις φάντασμα. Μα σκύλο με ουρά. Γκριλίζει και σέρνεται μέσα στα χώματα. Κάνει αυτά που κάνουν όλοι οι σκύλοι. Ένα χαζό σκυλί είναι. Έχεις δίκιο. Ένα καλά εκπαιδευμένο σκυλί είναι. Δεν θα πρέπει να ανησυχώ. Πάντως, φαίνεται υπάκουο σκυλί. Έλα λοιπόν μαζί μας αφού μας ακολούθησες μέχρι εδώ. Έλα, είναι τόσο καλά γυμνασμένο σκυλί. Μέχρι και ένα σοφό σου αγαπά. Έλα, πάμε. Ήσυχα σκύλε, μην τρέχεις παραδόθη. Ξάπλωσε κάτω και εγώ θα σε φροντίσω. Εάν είναι να έχουμε τέτοιο δωμάτιο μαζί, τότε άφησε το κάβγισμα. Τέτοιο ενοχλητικό σύντροφο δεν μπορώ να έχω δίπλα μου. Αλλά τι βλέπω. Ο σκύλος αλλάζει μορφή. Θεέ μου, τι φάντασμα έφερα σπίτι μου. Πού μας έφερε πάλι αυτός. Μέφη, ξέρεις που βρισκόμαστε. Στου πάνω στο βουφό στο σπουδαστήριο. Αυτός είναι ξύπνιος. Πώς θα τον πάρεις με το μέρος σου. Σοφέ μου κύριε, ταπεινά σε χαιρετώ. Σε τι μπορώ να σε εξυπηρετήσω. Ποιος είσαι, πώς λέγεσαι. Ερώτηση με λίγη σημασία. Για κάποιον σαν και σένα, που το λόγο και τα φαινόμενα υποτιμά. Μα με βαθύνεις τον όντον την ουσία. Πώς ξέρεις για μένα, ποιος αλήθεια είσαι. Είμαι το πνεύμα του κακού. Όσα εσείς με λέτε αμαρτία, καταστροφή, κακό. Μάλιστα. Τώρα γνωρίζω τα άξια καθηκοντά σου. Να λοιπόν που το έργο του κακού σημά του νιώθει ο Φάους. Και το κακό παραδέχεται ότι συχνά απελπίζεται, αφού δεν μπορεί να δράσει σαν Θεός. Η ζωή αέναη, και αυτό κρατά στο χέρι τη φωτιά. Όλες οι διαβολικές σου δυνάμεις έναν έχουν σκοπό. Στο φως να φέρουν όλα τα άσχημα και κακά
Φάουστ. Καταλαβαίνεις πως αυτός δεν θα πεθεί εύκολα στην παγίδα σου. Μην ανησυχείς. Θα τον πείσει ο κύριος Μέφης. Ξέρει αυτός κάτι κολπάκια. Ναι, διαβολικά. Γι' αυτό ανησυχώ. Λοιπόν, Φάουστ, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Είμαι εδώ για να σου δείξω τις δυνάμεις μου. Αν σου αρέσει, είμαι πρόθυμος για συντροφιά σου να μείνω. Με ένα όμως όρο, ότι θα περνάς τον καιρό σου ακολουθώντας τις δικές μου τέχνες. Με τα χαράς, αρκεί τέχνη σου να είναι ευχάριστη. Το σχέδιο του Μεφιστοφελούς πλήρωσε δράση και στο σοφό υπόσχεται να καλύψει όλες του τις απαιτήσεις με ειδονή και απόλαυση σε όλες του τις αισθήσεις. Σαν οι δρόμοι που γυρνούσα, το μονοπάτι τώρα δε με οδηγεί. Σ' αυτό που χρόνια εγώ με κόπο κυνηγούσα, να βρω τα απόλυτα ωραία στη ζωή. Σ' αυτό που χρόνια εγώ με κόπο κυνηγούσα, να βρω τα απόλυτα ωραία στη ζωή. Η αραζονία όμως με φέρε σε μάχη, καλό και τον κακό μου εαυτό. Τώρα παλεύω να ξεφύγω από κάτι, να έχω αδύναμα φτερά και δεν μπορώ. Τώρα παλεύω να ξεφύγω από κάτι, να έχω αδύναμα φτερά και δεν μπορώ. Αναρωτιέμαι ποιος τα ηλίθια έχω γίνει, το ότι με πάθος χρόνια τώρα να ζητώ. Μου πάω Θεέ μου, σε ποιους δρόμους περπατάω, μήπως σε άγνωστο πόσο εύκολα σε πούλησα ψυχή μου, χωρίς συνέστημα, μα ούτε λογική. Πόσο εύκολα μέσα σε μια στιγμή ζωή μου, με στη σπηρά στη δύνη έγινε σκοτεινή. Τα περιθώρια τα νιώθω που στενεύουν, οι αντοχές μου τώρα είναι λιγοστές. Το ειδωλό μου καθρεφτίζεται μπροστά μου και παίρνει απότομα μορφές τρομακτικές. Το ειδωλό μου καθρεφτίζεται μπροστά μου και παίρνει απότομα μορφές τρομακτικές. Αναρωτιέμαι
Τι είναι λοιπόν η ζωή για σένα, Φάουστ? Πόνος και στέρηση. Τα όρια της στενά. Ζητώ να τα υπερνικήσω, μα δεν μπορώ. Βλέπεις, είμαι αρκετά μεγάλος για να παίζω με τους πόθους μου. Από ό,τι βλέπω, κανείς από αυτούς δεν εκπληρώνεται. Τι άλλο λοιπόν μπορεί να μου προσφέρει αυτός ο κόσμος? Τώρα, το μόνο που επιθυμώ είναι το τέλος. Κι όμως, κάποιος εκείνη τη νύχτα δεν ήπιε το καφέ τίγρο. Η κατασκοπιά φαίνεται σου προκαλεί ιδιαίτερη δονή. Παντογνώστης, δεν είμαι, όμως πολλά μου είναι γνωστά. Κάποτε, οι νεανικές μου αναμνήσεις με έκαναν να πιστεύω στη ζωή. Τώρα, διάψευση και απογοήτευση πικρή. Σταμάτα να παίζεις με τη θλίψη σου. Αν θέλεις ενωμένος μαζί μου να κάνεις τα βήματά σου στη ζωή, πρόθυμα δέχομαι να γίνω σύντροφός σου. Υπηρέτη σου. Δούλος. Δηλαδή, τώρα θα έχουμε δύο να υπηρετούμε. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Μην τον ακούς, Φάουστ. Μην υποκύψεις στα δόλια του παιχνίδια. Για το Φάουστ, δόλωμα η ζωή. Και ο διάβολος, συντροφιά του εκλεχτή. Και τι πρέπει εγώ να σου προσφέρω? Μου τα δίνεις όλα, χωρίς αντάλλαγμα. Μην ανησυχείς. Γι' αυτό έχεις ακόμα πολύ διορία. Θα τα βρούμε στη συνέχεια. Όχι. Ο διάβολος δεν κάνει εύκολες χάρες. Εξήγησε καθαρά τους όρους σου. Εγώ θα σε υπηρετώ εδώ στη γη. Ακούραστα. Όταν ξαναβρεθούμε εκεί πέρα, τότε εσύ για μένα το ίδιο να κάνεις. Δεσμεύσου και θα δεις. Θα σου δείξω οτιδήποτε κανείς άνθρωπος ακόμα δεν είδε. Μια γεύση πάρε από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα που πολλοί με διασκεδάζουν. Χαρίσματα όσων υπηρετώ και με υπηρετούν. Μεφιστοφέλης, 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 Μεφιστοφέλης. Είμαι η έπαρση. Δεν καταδέχομαι να έχω γονείς. Μπορώ να τρυπώνω παντού. Πότε κάθομαι στο μέτωπο μιας κοπέλας σαν περούκα. Κατόπιν κρέμαμαι από το λαιμό της σαν περιδέρεο. Μεταμορφώνομαι σαν και αντιμένη που καμίσα κάποιου άντρα που καφιέται πως όμοιος δεν υπάρχει και κάνω ό,τι μου αρέσει. Μα πώς βρωμάει εδώ πέρα? Δεν πρόκειται να πω άλλη κουβέντα, δεν αρωματιστεί ο χώρος. Μα την αλήθεια, είσαι μια φαντασμένη. Εσύ η δεύτερη. Ποια είσαι? Εγώ είμαι η πλεονεξία. Με έφερε στον κόσμο ένας γέρος τσιγκούνης μέσα σε ένα πέτσινο πουγκί και μακάρι τώρα να μπορούσε να πραγματοποιηθεί η ευχή μου. Το σπίτι αυτό, εσύ και όλοι εσείς να γινόσαστε χρυσάφι για να σας κλείδωνα ασφαλισμένους στην κασέλα. Αχ, χρυσάφι γλυκό. Και εσύ τρίτη, ποια είσαι? Εγώ είμαι ζηλοφωνία. Με φέρε στον κόσμο ένας καπνοκαθαριστής και η γυναίκα του. Δεν ξέρω να διαβάζω και γι' αυτό θέλω να καώ όλα αυτά τα βιβλία. Είμαι λιπόσαρκη και βλέποντας τους άλλους να τρώνε, εύχομαι να πέφτε καμιά πείνα σε όλο τον κόσμο και να τους ξέκανε όλους. Να ζούσα μόνο εγώ. Τότε θα βλέπατε πόσο θα πάχαινα. Είναι σωστό όμως να κάθεσαι κι εγώ να στέκομαι όρθια, αν δεν προμοζακίσω. Βγες έξω αυτό το νεροπλάσμα. Εσύ τέταρτη, ποια είσαι? Η οργή. Εγώ δεν είχα ούτε μάνα ούτε πατέρα. Ξεπήδησα από το στόμα ενός ζωνταριού και από τότε τρέχω αδιάκοπα τον κόσμο πάνω κάτω. Με αυτό εδώ το μαχαίρι. Πληγώνοντας τον εαυτό μου σαν δεν μπορέσω να βρω κάποιον να τσακωθώ μαζί του. Γεννήθηκα στην κάλαση. Προσέξτε καλά, γιατί σίγουρα κάποιος από εσάς θα είναι ο πατέρας μου. Και του λόγου σου είπε τι, ποια είσαι? Είμαι η Λεμαγία. Οι γονείς μου πέθαναν και δεν μου άφησαν δεκάρα. Εκτός από μια μικρή σύνταξη που με αυτήν αγοράζω 30 γεύματα την ημέρα και 10 κολετσιά. Έχω βασιλική καταγωγή. Ο πατέρας μου ήταν ένα καπνιστό χειρομέρι και η μητέρα μου ένα βαρελάκι κουάκινο κρασί. Όσο για τους νονούς μου ήταν το ξηρέγγας και το παστό κρέας. Η νονά μου ήταν μια ωραία κυρία
προσφυλέστε τη σε κάθε πάχτη που την καλούσαν. Τη λέγανε Μπύρα. Λοιπόν, σου το είπα όλα για το σέι μου, Φάουστ. Δεν μου κάνεις τώρα το τραπέζι. Προτιμώ να σε δω κρεμασμένη. Εσένα, σε έχω ικανή να μου φας όλο το φαγητό μου. Και εσύ, Έχτη, κι άισε. Και εσύ, κυρία Τσαχπινιά, βδόμη και τελευταία, ποια είσαι? Ποια καλέ, κύριε, εγώ είμαι αυτή που αγαπάει τον έρωτα και το πάθος περισσότερο από το φαΐ και το πιωτό. Το ερωτιάρικο μου ύφος τους τρελαίνει όλους. Το όνομά μου αρχίζει από λάμδα. Είμαι η Λαγνία. Λαγνία. Τα κατάλαβα όλα. Κι όμως, τίποτα αξιόλογο δεν μπορείς να μου δώσεις που να έχει τη δύναμη να με κρατήσει δεμένο μαζί. Άλλη υποκαταφέρεις να με ξεγελάσεις. Συμφωνώ. Την ίδια εκείνη στιγμή να πεθάνω και να είμαι πάντοτε δικός σου. Ας δώσουμε τα χέρια λοιπόν. Θα αρχίσω κιόλα σήμερα να εκπληρώνω ως υπηρέτης τα καθηκοντά σου. Υπογραφή! Και σφραγίδα! Με το αίμα! Του σοφού! Και γίνεται η συμφωνία! Σαν εμπόρευμα που λιέται η ψυχή! Στα χέρια του πονηρού! Στη γη είναι η απόλαυση! Επιδιώκει να βρει όσα δεν του δώσε! Γνώση και επιστήμη! Και μέσα στον κόσμο των αισθήσεων θέλει να σβήσει τα φλογερά του πάθη! Ο διάβολος το θύμα του συγχαίρει για τον νέο δρόμο της ζωής που του μέλει να ακολουθήσει. Στο μαγικό του μανδύα μια αγκαλιά τον παίρνει για να πετάξουνε μαζί τη Σιδονή στα ύψη. Και καθώς αυτά για τους ανθρώπους απροσπέλαστα, τους κεραμνούς τους φλογερούς, ο ουρανός θα ρίψει. Έκλεισα! Δεν θέλει κανείς να πει και να διασκεδάσει σήμερα. Θα σας μάθω εγώ να κάνετε το μεθυσμένο. Θα σκάσετε στα γέλια. Μην είσαι και τόσο σίγουρος. Δεν προσφέρει και κανένα καλό θέαμα. Σκέτες κουταμάρες. Α, ναι.
θα σου δείξω εγώ κάτι σπουδαίο. Γουρούνι! Να πάει άξιο ποιος μαλώνει. Εδώ ήρθαμε για να πιούμε και να γελάσουμε μόνο. Γιατί δεν πίνεις και δεν γλεντάς ποτηράκιο. Γιατί φέρτε βαμπάκι! Αυτός εδώ θα μου σπάσει τα αυτιά! Βοήθεια! Ένας ποντικός που ήθελε τυρί και μπέικον. Ήταν μαχής και λίγο στρογγυλός, σαν και εκείνο στο προεδρικό. Μα του βάλε η κύρα του κόνιο και του γίνε η ζωή μαρτύριο. Του έρωτα θυσιαστήριο, του έρωτα θυσιαστήριο. Αναζήτηση του δε φελά και σε τι κάνει ατσαλαπίδα. Τρόμος τον Γιάννη και πετάγεται, μα τη φωτιά αμέσως χάνεται. Η φόνησα βλέπει και χαίρεται το πως θα τον ξεκάνει σκέφτεται. Γιατί δεν πίνεις και δεν γλεντάς ποτηριάδιο, γιατί κρατάς, αφού για γλέντι και χώρο ψοφάς, γιατί λυπάσαι και μούτρα κρατάς. Γλέντι τρικούβερτο και απόψε στρώνω, ποιότη πτώχευση ανακοινώνω. Ποιος τους ακούει, τους τρώει καλούς, που μας γεμίζουν πίκρες και καημούς. Για τα ευρώ μας, φίλε, μη μιλάς και το Θεό μονάχα να κοιτάς. Τώρα τελείωσαν και οι εκλογές, ποιος θα μας σώσει απ' τις περικοπές. Και τώρα ψάχνει καταφύγιο απ' του θανάτου το μαστίγιο. Η αναζήτηση του δε φελά γανία τσαλαπίδα. Τρόμος το μιάνει και πετάγεται, μα τη φωτιά αμέσως χάνεται. Η φόνησα βλέπει και χαίρεται το πως θα τον σε κάνει σκέφτεται. Του πειρασμού η δοκιμή κατάπαυση δεν βρίσκει. Και ο διάβολος επιδιώκει το σοφό μες στα δεσμά της αρχικής απόλαυσης να ρίξει. Για μια νέα και γλυκιά σφοδρά θα χτυπήσει η καρδιά του. Για την αγνή και αθώα Μαργαρίτα. 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 Ωραία μ' αρχόντο κόρη, να τολμήσω να σε συνοδεύσω. Δεν είμαι αρχόντο κόρη, ούτε ωραία. Και μπορώ να πάω δίχως συνοδεία στο σπίτι. Κόρη αυτή είναι πολύ ωραία. Δεν έχω δει ομορφότερη ποτέ μου. Φαίνεται τόσο σεμνή και ενάρετη. Χαράχτηκε βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Πρέπει αυτή την κόρη να την κάνω δική μου. Ποια, αυτή εκεί, έρχεται από τον πνευματικό της, ο οποίος της συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες. Είναι ένα ολοσδιώθο πλάσμα. Επάνω σε αυτήν δεν έχω εξουσία. Αγαπητέ δάσκαλε, σου το λέω ορθά κοφτά. Αν απόψε αυτό το γλυκό κορίτσι δεν το κράτησε στην αγκαλιά μου, τότε κατά τα μεσάνυχτα, εγώ και εσύ θα χωριστούμε. Σκέψου τι εμπόδια είναι στη μέση. Χρειάζομαι χρόνο, τουλάχιστον 2 εβδομάδες, να βρω την κατάλληλη ευκαιρία. 2 εβδομάδες! Τότε δεν θα σε χρειάζομαι να για βοηθώ. Με την όμορφη αυτή κοπέλα το πράγμα δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να καταφύγουμε στην πονηριά. Οδήγησε με στο σπίτι της
Θέλω να δω τον άγγελο μου. Άγγελος! Μη λες τέτοιες λέξεις μπροστά μας, άνθρωπέ μου! Γιατί, σου προκαλούν αλλεργία. Άγγελος, άγγελος, άγγελος! Καλά. Θα σε πάω. Σήμερα κιόλας. Θα σε οδηγήσω στο δωμάτιό της. Και θα την έχω. Όχι. Θα είναι σε μια γειτόνισσά της. Όμως μπορείς να περάσεις λίγες στιγμές μέσα στο περιβάλλον της. Τι λες, σου αρέσει ιδέα. Θα φροντίσεις να πάρω ένα δώρο για αυτή. Α, είδες, έτσι ρίχνουν τις γυναίκες, με δώρα. Κοίτα να μαθαίνεις. Λαμπρά, με αυτόν τον τρόπο θα πετύχεις το σκοπό σου. Μην είναι ήσυχος. Θα εξασφαλίσει για σένα το δώρο που τη τιμείς. Η θησαυρή είναι αυτή που δελεάζουν τους ανθρώπους και τους οδηγούν στον κακό δρόμο. Δώρα, πλούτη, θησαυρή. Δελεάζουν τους ανθρώπους και ό,τι και αν καθένας πει, καταστρέφουν τους ανόητους. Μέσα σ' όλα, εγωισμός και πάθος, τι κι ας βάρει να πάνε λάθος. Ισχύς, χρήμα και εξουσία δίνουν σ' όλα προσωπία. Και ο υποκριτής συχνά όλους και όλα ξεγελά. Και αλίμονο σε εκείνο που θύμα πέφτει στου πλούτου την ψεύτικη λαμπρότη. Βυθίζεται και πνίγεται στου πονηρού τα σκότη. Και τι δεν θα έδινα να μάθαινα ποιος ήταν αυτός ο κύριος. Φαινόταν στα αλήθεια πολύ καθώς πρέπει. Και από ευγενικό σπίτι. Εμπρός. Προχώρα. Σιγά σιγά. Έχεις δει ποτέ σου ξανά κορίτσι να είναι τόσο τακτικό, τόσο περιποιημένο. Σε παρακαλώ αφήσε με. Θέλω να μείνω για λίγο μόνος. Ο Φάουστ μεταβάλλεται σε ένα άλλο άνθρωπο. Αρχίζει να αισθάνεται κάτι ανώτερο. Το ανώτερο πνεύμα της αγάπης. Ο Φάουστ, θα ρω πως άλλος άνθρωπος περνιέται. Με τις αγάπης στα δεσμά μου φαίνεται πως άρχισε να τραβιέται. Εδώ μέσα με κυκλώνει ένα άρωμα μαγείας. Ο πόθος με σπρώχνει να απολαύσω πράγματα. Νιώθω ένα διάλειο μισή στο όνειρο της αγάπης. Δέος. Δέος ιερό τον κατακλίζει. Την ύπαρξη του μέσα η χαρά πλημμυρίζει. Της αγνής η σκόρης η μορφή που μέσα του τον έρωτα γεννά. Και να, ένας νέος άνθρωπος μέσα του σπαρταρά. Γρήγορα. Τι βλέπω να έρχεται από εκεί κάτω. Εδώ είναι ένα κουτάκι. Με ένα κόσμημα. Βάλ' το πάνω στο κομωδίνο της. Σοκίζομαι ότι μόλις το δει θα της φύγουν τα μυαλά. Έλα, πάμε τώρα. Είναι τόσο βαριά και πληκτικά εδώ μέσα. Νιώθω περίεργα. Δεν ξέρω πώς. Θα ήθελα να ερχόταν η μητέρα μου στο σπίτι. Ένα ρίγος διαπερνά το κορμί μου. Είμαι αλήθεια. Μια ανόητη, δειλή γυναίκα. Τι ευγένεια, τι λεπτότης, αυτός ο κύριος μοιάζει τελειώτης. Με κροτάφους, γκριζοπούς, δυο φθαρμούς στοχαστικούς. Όλος ύφος και αρχοντιά και βαθιά, πολύ βαθιά, μια μυστήρια πεθυμιά. Κάτι μέσα μου ορειμία του δειλά, δειλά με βάζει. Μα πώς βρέθηκε εδώ πάνω αυτό το όμορφο κουτί? Παράξενο, τι τάχα να έχει μέσα. Ίσως το φέρε κάποιος για ενέχειρο και η μητέρα μου του δάνεισε μετρητά. Θα τα ανοίξω, αν και δεν κάνει. Θα τα ανοίξω. Ω, Θεέ μου! Ένα υπέροχο κόσμημα! Θα μπορούσε μια αρχοντοπούλα να το φορέσει αυτό στην πιο σπουδαία γιορτή. Αχ, πώς μου πάει! Τα νιάτα και ομορφιά, τι ωφελούνε. Τα πλούτη και ο χρυσός, δύναμη από όλους εκτιμούνται. Αλύσω ποιον γεννήθηκε φτωχός. Στα μάτια όλων, αυτός είναι περιττός. Καμιά αξία, κανείς δεν δίνει σημασία.
το κόσμημα που πήραμε στη Μαργαρίτα. Το βάλε στο χέρι ο παπάς της Ενορίας. Μα πώς έγινε αυτό? Η μητέρα της τα μυρίστηκε μόλις τα είδε. Κατάλαβε πως δεν ήταν καθαρά. Δεν είναι πράγματα ευλογημένα αυτά, παιδί μου. Είναι άδικο βιός. Της είπε. Να τα αφιερώσουμε στην εκκλησία. Και Μαργαρίτα, πώς αντέδρασε? Στράβωσε το στόμα της και σκέφτηκε. Απλά είναι ένα δώρο, μητέρα. Τότε η μάνα της φώναξε τον παπά και εκείνος, άλλο που δεν ήθελε, τάρπαξε και έφυγε με την υπόσχεση μιας ουράνιας ανημιστίας. Λύπη της αγάπης μου, μου προκαλεί ιδιαίτερη θλίψη. Να τις βρεις γρήγορα, καινούρια στολίδια. Ναι, για τον αφέντη είναι όλα παιχνιδάκια. Και κοίταξε να προσκοληθεί στη γειτόνισσά της. Να είσαι διάβολος, όχι νεροβραστός. Στις διαταγές σας, υψηλέ μου κύριε. Ένας τόσο ερωτευμένος τρελός, ανά την αζήλιο. Φεγγάρι και όλα τα αστέρια, για να διασκεδάσει με την αγαπημένη του. Τον αγαπητό μου άντρα, δε φέρθηκε καλά σε μένα. Βιάστηκε να πάει στα ξένα. Πάντως εγώ τον είχα αγαπήσει πολύ. Ίσως να είναι πεθαμένος. Ω συμφορά, ας μου έστελαν τουλάχιστον ένα πιστοποιητικό θανάτου του για σιγουριά. Κυρία Μάρθα, κυρία Μάρθα! Έλα μέσα, Μαργαρίτα μου. Τι κάνεις? Δες, βρήκα ξανά ένα κουτί πάνω στο κομωδίνο μου. Έχει στολίδια πιο πλούσια και πιο όμορφα από τα πρώτα. Αχ, τι όμορφο! Αυτή τη φορά δεν πρέπει να το πεις στη μάνα σου, γιατί θα τα πάει αμέσως στον παπά. Αχ, δείτε τα. Δείτε τα τι ωραία που είναι. Δεν είναι κρίμα να μην μπορώ να τα φορέσω πουθενά. Στο δρόμο, στην εκκλησία. Θα έρχεσαι εδώ σε μένα να τα φοράς. Μυστικά. Να στέκεσαι πολλή ώρα μπροστά στον καθρέφτη και να τα καμαρώνεις. Σιγά σιγά θα έρθει μια περίσταση, μια γιορτή, και τότε θα μπορέσεις να τα φορέσεις και να τα δει ο κόσμος. Όχι όλα μαζί. Ένα κάθε φορά. Κι αν τύχει και τα δει η μάνα σου, θα πλάσουμε δυο μας μια ιστορία. Μην ανησυχείς. Κάτι ύποπτο συμβαίνει, δεν νομίζεις? Ποιος θα είχε να έχει φέρει τα δυο κουτάκια? Ω Θεέ μου, η πόρτα! Λες να είναι η μάνα μου? Όχι, είναι ένας ξένος κύριος. Εμπρός. Κυρίες μου, σας χαιρετώ. Μπορώ να περάσω μέσα? Ζητώ την κυρία Μάρθα Σβέτλαϊν. Εγώ είμαι. Τι επιθυμείτε? Τι έξυπνο κόλπο, σκαρφίστηκε πάλι ο κύριος μου. Στο πι και φι θα κανονίσει να συναντηθεί το ζευγαράκι. Ναι, ο Δόλιος. Έχει βάλει τα τεχνάσματα του σε δράση και φαίνεται πως η Μάρθα θα τον εξυπηρετήσει πολύ καλά. Ω, έχετε βλέπω επίσκεψη από μία αρχοντοπούλα. Συγχωρέστε μου το θάρρος που πήρα. Δεν θέλω να διακόψω. Γι' αυτό θα γυρίσω ξανά το μεσημέρι. Σκέψου, παιδί μου. Ο κύριος είναι στολισμένη και νόμισε πως είσαι αρχοντοκόρη. Μα όχι, κύριε. Είμαι μια φτωχή κοπέλα. Τα μαργαριτάρια δεν είναι δικά μου. Μα δεν είναι μόνο τα στολίδια. Είχετε τον αέρα της αρχόντισσας και ένα βλέμμα τόσο ζωηρό. Χαίρομαι που μπορώ να μείνω στην παρέα σας. Τι αθώα κοπέλα που είσαι, Μαργαρίτα μου. Θα σε ρίξει εύκολα στα δίχτυα του αυτός. Ανησυχώ. Δεν μασάει ο αφέντης αυτά. Είναι και ο πρώτος. Τι μας θέλετε, λοιπόν? Επιθυμώ πολύ να μάθω. Θα ήθελα να είχα μια πιο ευχάριστη είδηση από αυτή που σας φέρνω. Λυπάμαι. Αλλά ο άντρας σας έχει πεθάνει. Τι? Έχει πεθάνει! Είναι νεκρός! Αλίμονο μου η έρημη! Αχ! Χάνομαι! Χάνομαι! Μην απελπίζεσαι, κυρία Μάρθα μου! Κουράγιο! Έλατε να καθίσετε εδώ! Μα πώς έγινε, κύριε, αυτό? Παρακαλώ! Ακούστε, λοιπόν, τη θλιβερή ιστορία. Γι' αυτό δεν θέλω ποτέ να αγαπήσω. Ένας τέτοιος χαμός θα με σκότωνε. Έτσι είναι η ζωή. Η χαρά φέρνει λύπη και η λύπη χαρά. Διηγήσου μου το τέλος της ζωής του, συζύγου μου. Σε παρακαλώ. Βρίσκεται στην Πάδοβα θαμμένος, σε ένα γιασμένο τόπο, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου. Μη λες τέτοιες λέξεις, βραφετικό! Δεν το αντέχω! Δυστυχώς, δεν άφησε τίποτα σε εσάς. Τι? Τι εννοείς? Ούτε ένα χρυσαφικό, ούτε ένα στολίδι. Έτσι, για να το θυμάμαι. Όχι τίποτα άλλο. Όχι, κυρία μου. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αχ, πόσο δυστυχισμένοι είστε, καημένοι μου, κυρία Μάρθα. Θα προσευχηθώ πολύ για την ψυχή του συζύγου σου. Εσείς? Πώς και δεν μαντρευτήκατε, μια τόσο χαριτωμένη κοπέλα. Α, όχι, δεν είναι ακόμα καιρός γι' αυτό. Συνεχίστε, παρακαλώ. Είχε κάποιον κοντά του τις τελευταίες του στιγμές? Παραμιλούσε και θυμόταν εσάς. Βέβαια, διαμαρτυρόταν πως έπρεπε να σας προμηθεύει ψωμί συνεχώς. Έλεγε και για μια άλλη κοπέλα που τον φιλοξενούσε όταν γυρνούσε στη Νεάπολη. Και έλεγε ότι του έδειξε πολύ αγάπη και πίστη. Ο αχρίος! Δεν σκέφτηκε εμένα και τα παιδιά του. Βλέπετε, λοιπόν.
Γι' αυτό και είναι νεκρός. Αν ήμουν εγώ στη θέση σας, θα τον πενθούσα για κανένα χρόνο και μετά θα κοιτάζα να βρω άλλο άντρα. Πλούσια αυτή τη φορά. Δεν είναι και άσχημη ιδέα. Μα τι είναι αυτά που λέτε. Πώς θα βρω εγώ άλλο άντρα, τόσο χαριτωμένο και τρελό. Το κακό του ήταν πως του άρεσε να γυρνάμε ξένες γυναίκες. Να πίνει και να παίζει ζάρι. Σας διαβεβαιώνω, κυρία μου, πως αφού ανεχόσασταν όλα αυτά, ακόμη και εγώ θα σας έκανα πρόταση γάμου. Αλήθεια. Πώς είπαμε πως σας λένε. Νομίζω ενώ να του δίνω. Αυτή είναι άξια ακόμη και εμένα να τη λήξει. Πρέπει να πηγαίνω. Τα σέβη μου και λείπαμε πάρα πολύ. Α, όχι ακόμα. Θα ήθελα για να πιστώ μια μαρτυρία ακόμη. Ίσως αν διάβαζα την αγγελία θάνατου του στην εφημερίδα, να ένιωθα πιο σίγουρη. Με το στόμα δυο μαρτύρων, βεβαιώνεται όλη η αλήθεια. Θα σας φέρω εδώ ένα καλό φίλο, για να σας το επιβεβαιώσει. Ω, ναι, ναι, καμέτε το, σας παρακαλώ. Θα είστε κι εσείς εδώ. Ο φίλος μου είναι ένας πολύ καλός κύριος. Και θα ήταν καλό να γνωριστείτε. Πολύ καλά. Ας συναντηθούμε λοιπόν απόψε και τέσσερις μας, πίσω από το σπίτι μου στον κήπο. Θα σας περιμένουμε. Αντίο. Τι γίνεται λοιπόν, προχωρεί το πράγμα, θα τη συναντήσω. Μην ανησυχείς, σε λίγες ώρες η Μαργαρίτα θα είναι δική σου. Θα τη δεις η γειτόνισσα της Μάρθας. Αυτή είναι γυναίκα, γυναικάρα με τα όλα της. Ωραία. Ζητούν όμως κάτι από εμάς. Πρέπει να δώσουμε μια αγγελική μαρτυρία πως ο σύζυγος της κυρίας Μάρθας είναι πεθαμένος, στην Πάδοβα. Τι εννοείς, θα ψευδομαρτυρήσουμε. Ο Άγιε άνθρωπε, τώρα βρήκες τη στιγμή. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή σου που θα δώσεις ψεύτικη μαρτυρία. Είσαι ο μόνος άνθρωπος που το κάνει. Είσαι και παραμένεις ένας ψεύτης. Ναι. Και εσύ όταν θα μιλάς στην καλή σου για όνειρα, αγάπη και πίστη, θα σε τόσο αληθινός. Μέσα στα σωθικά μου, από την ώρα που την είδα, μια φλόγα με καίει. Απυρκιόνια την ονομάζω. Είναι ένα διαβολικό παιχνίδι της ψευτιάς κι αυτό. Αυτά πάτης. Βαρετικά τη φλιάρια μαζί σου. Επειδή είμαι αναγκασμένος, θα ψευδομαρτυρήσω για το θάνατο της Βέντλαϊν. Πάμε τώρα. Στα μάτια του κόσμου ένα τέριαστο ζευγάρι, στα δικά μου τα μάτια ένα σωστό. Thank you.
Πώς ακούγονται οι κουβέντες μου στα αυτιά σου? Εσύ ένας άντρας με τόση πείρα, μήπως νομίζεις πως η κουβέντα μου είναι ρηχή και στήρα? Μια λέξη σου, ένα δικό σου βλέμμα, κάνει τη σοφία να φαίνεται σαν ψέμα. Αφήστε, δεν είναι χέρι αυτό για φίλημα. Είναι άσχημο και σκληρό. Του νοικοκυριού είναι βαρύ το τίμημα. Και η μητέρα μου όλο δουλειές μου φορτώνει. Πάντως δεν μπορεί εσείς, ένας τόσο ευγενικός κύριος, να μην έχετε αποκτήσει στη ζωή σας φίλους που να με ξεπερνούν στην εξυπνάδα. Κάλλη μου, αυτό που εσύ εξυπνάδα νομίζεις, είναι συνήθως αλαζονία και μορία. Τι εννοείτε? Αχ, αυτή η αθότητα και η αφέλειά σου. Αγαπημένη μου, δεν ξέρεις πώς αξίζεις. Η απλότητα και η ταπεινότητα είναι πολύτιμα δώρα. Τυχαίροι αλήθεια όσοι τα κατέχουν από τη φύση τους. Μένεις μόνη συνεχώς στο σπίτι. Το σπίτι μας είναι μικρό δυστυχώς και θέλει συνεχώς φροντίδα. Δεν έχουμε υπηρέτρια και έτσι εγώ πλένω, μαγειρεύω, ράβω για να μπορέσω να βοηθήσω τη μητέρα μου που είναι τόσο τυπική. Όχι πως χρειάζεται μια ζωή συντηρητική. Ο πατέρας μας άφησε μια μικρή κληρονομιά. Σπίτι και χωράφι σε ιδανική θέση. Έχω έναν αδελφό, τον Βαλεντίνο, που είναι φαντάρος. Και μια αδελφή που όμως πέθανε. Εγώ μεγάλωσα την αδελφή μου. Της είχα ιδιαίτερη αδυναμία. Είμαι σίγουρος, θα ήταν αγγελούδη σαν εσένα. Σου χρωστώ μια συγγνώμη χτες για το θράσος μου, όταν έβγαινες από την εκκλησία να σε πάρω κατά πόδι. Τρόμαξα, γιατί πρώτη φορά μου συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ήρθατε με όλη την άνεση του κόσμου, σαν να ήμουν καμιά του δρόμου. Στο ομολογώ. Κάτι μέσα μου σκυρτούσε και να σας πιστέψω μου ζητούσε. Κι όμως με τον εαυτό μου είχα φρύσει, που δεν μπορούσε να σας μισήσει. Γλυκιά μου. Περίμενε. Τι φτιάχνεις, μπουκέτο? Όχι, ένα παιχνίδι θέλω να παίξω. Ποιο? Δεν σου λέω, ξέχασέ το. Μαργαρίτα, Μαργαρίτα, κοίτα μέσα σου και μίλα. Μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά, πες μου λόγια αληθινά. Ο εθέριο πλάσμα. Μ' αγαπά. Ναι, μικρούλα μου, άσε το λουλούδι. Σ' αγαπώ. Ανατριχιάζω. Μην τρομάζεις. Νιώσε και εσύ την αγαλιά σου που το σφίξιμο του χεριού σου μου προσφέρει. Γιατί το τέλος θα είναι απελπισία. Όχι τέλος. Ποτέ το τέλος. Θα μπορούσαμε κι εμείς να γίνουμε ένα τέτοιο όμορφο ζευγάρι. Τι λες? Κάποιος έρχεται. Ποιος? Ένας φίλος. Ένα κτίνος. Ήρθε του χωρισμού η ώρα. Αλήθεια, είναι αργά. Πρέπει να πηγαίνω. Μπορώ να σε συνοδεύσω στο σπίτι σου? Δυστυχώς όχι. Η μητέρα μου θα. Αντίο. Μα είναι νωρίς άκου. Εντάξει, αντίο. Υπόσχομαι ότι σύντομα θα με ξαναδείς. Θεέ μου, τέτοιο τέρι, όλα τα σκέφτεται, όλα τα ξέρει. Στέκω μπροστά του με ντροπή και λέω ναι σε ό,τι μου πει. Κοντά του, κυρία Μάρθα, νιώθω μικρό, αμόρφωτο μωρό. Τι βρίσκει σε μένα, απορώ. Μια ιστορία δίχως τέλος μιας αγάπης.
Ερίκο, έρχομαι. Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Και εμένα. Καρδιά μου φτερό κομπά σαν τρελή κάθε φορά που σε βλέπω. Το σάθρο. Το σάγνο. Ερίκο, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Και θέλω το λόγο σου πώς θα μου απαντήσεις ειλικρινά. Το λόγο μου τον έχεις. Πες μου, πώς θα πας με τη θρησκεία. Έχεις τα αλήθεια πολλές αρετές. Μα μου φαίνεται καμιά εκτίμηση στα θεία. Μικρή μου άστο, ξέρεις πόσο σε φροντίζω. Στους δικούς μου ανθρώπους, ψυχή και σώμα, όλα τους τα χαρίζω. Κι όσοι είμαι εγώ που θα στέρισω από κάποιον την εκκλησία και την πίστη. Αυτό δεν είναι αρκετό. Το να πιστεύεις έχει σημασία. Έχει. Μακάρι να μπορούσες να πιστείς. Πιστεύω στα χρανά μυστήρια. Αυτό δεν είναι αρκετό. Το είναι σου όμως δεν τα ζητάει. Στη λειτουργία από καιρό δεν έχεις πάει. Πιστεύεις στο Θεό. Αυτό σου παντοκράτη. Παντοπλάστης. Δεν είναι αυτός που με ένα νεύμα του τον ουρανό μας στρασολίζει. Δεν είναι αυτός που με ένα βλέμμα του τη γη τον κόσμο ολάκερο αγγίζει. Δεν σε κοιτάζω εγώ στα μάτια. Το είναι και η καρδιά μου. Δεν σε ζητούν κοντά μου. Αυτό το μυστικό, όπως θες πες. Αγάπη, ευτυχία και Θεό. Εγώ δεν έχω όνομα γι' αυτό. Έτσι όπως τα λες ωραία ακούγονται. Κι όμως κάτι δεν μου ταιριάζει. Το ότι δεν είσαι χριστιανός φαίνεται. Που τέτοιο σύντροφο κοντά σου σέρνεις. Μα γιατί. Στομολογώ πως ο άνθρωπος αυτός, ο φίλος σου, εκ βάθους καρδιάς μου είναι μισητός. Τίποτα από ό,τι στη ζωή μου έχω γνωρίσει, τη ψυχή μου δεν έχει τόσο πολύ μαυρίσει, ως αυτός ο άνθρωπος, ως η χαμερός. Δεν είναι και τόσο τρομερός. Αφού τον βλέπω και μου κόβεται η χολή. Με τους ανθρώπους είμαι πάντοτε καλή, αλλά αυτός δείχνει καταχθόνιος, μοχθηρός. Αν τον αδικό, ας με συγχωρήσει ο Θεός. Μα μόλις το κατόφλι δρασκελάει, γύρω του ειρωνικά κοιτάει και λίγο χολωμένα. Δεν νοιάζεται το βλέπεις για κανένα. Στο κουτελό του είναι γραμμένο, πως κανένα πρόσωπο δεν έχει αγαπημένο. Κοντά σου νιώθω τόσο ευτυχισμένη. Μπροστά του όμως νιώθω μόνο κρύο. Αγγέλε μου αυτή η διαστησή σου. Τόσο πολύ με κυριεύει, που αν τύχει κοντά μας να τον δω, η αγάπη μου για σένα λιγοστεύει. Ούτε μπροστά του μπορώ να προσευχηθώ, και αυτό μου τρώει τα σωθικά. Έτσι κι εσύ πρέπει να νιώθεις τελικά. Η αντιπάθεια σου προς αυτόν φταίει. Σκέψου τα καλέ μου όλα αυτά. Εγώ πρέπει να φύγω τώρα. Από τώρα? Και τι δεν θα έδινα να ερχόμουν μαζί σου. Ξέρεις πολύ καλά πως μοναχή μου δεν κοιμάμαι. Αλλιώς θα σου έδινα ευχαρίστω το κλειδί. Μα φοβάμαι πολύ τον ύπνο της μάνας μου. Γιατί αν ξυπνήσει και μας δει, επί τόπου θα πεθάνω. Μην ανησυχείς. Τρεις αγώνες μόνο από αυτό το ευρώ και θα κοιμηθεί σαν το πουλάκι. Και τι δεν κάνω για να σε χαρώ. Ελπίζω να μην πάθει κανένα κακό. Θα σου το δει να ήταν συμβεί κάτι κακό. Καλέ μου, Ερίκο. Να σε κοιτάξω μόνο φτάνει και στη θέλησή σου υποχωρώ. Τόσα για σένα έχω κάνει, που άλλο τίποτα να κάνω δεν μπορώ. Έφυγε η σουράδα. Κρυφά ακούγες πάλι. Άκουσα πως πέρασες από κατήχηση μεγάλη. Ελπίζω τις ιδέες σου να μην άλλαξες. Δεν καταλαβαίνεις εσύ τέρας πως μια ψυχή τόσο αφοσιωμένη είναι στην πίστη της δοσμένη και πως η ψυχή της θα φασανιζόταν αν η ψυχή του αγαπημένου της χανόταν. Μου γίνεσαι πολύ ερωτιάρης. Μια μικρούλα από τη μύτη σε τραβάει. Ευτυχώς, το υγρό που σου έδωσα θα σας εξασφαλίσει λίγες στιγμές ευτυχίας. Ελπίζω να μην συμβεί κάτι ακόμα αυτό που θα δώσει απόψε στη μάνα της. Απόψε λοιπόν, ε! Εσύ να κοιτάς τη δουλειά σου. Τι σε ενδιαφέρουν όλα αυτά. Ας είμαστε στην ησυχία και στον έρωτά μας. Ανενόχλητος να ζήσουμε αυτές τις όμορφες στιγμές. Αυτό θα το δούμε. Ερίκο μου. Τα μάθεις για τη Βαρβάρα. Σαν τι να μάθω. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν βγαίνω από το σπίτι μου. Μου τα πες η Βίλα. Μια σταυρωμένο σου λέω. Τελικά ξελογιάστηκε κι αυτή η ψιλομύτα. Έλα τώρα. Σ' ό,τι έχω πιο αιρό. Τώρα τα τρώει, τέζει και μωρό. Α, καλά να πάθει. Της αξίζει. Χρόνια και χρόνια γύριζε με αυτόν τον τύπο. Δίπλα-δίπλα στο χωριό να σου λατσάρουν. Και στο χορό, πάντα μαζί. Κι αυτός δώσ' του να της προσφέρει πίτες και κρασί. Καμάρωνε με την ομορφιά της η χαζή και δεν τρεπόταν μια στάλα. Να δέχεται από αυτό ολοχάδια και φιλιά, ώσπου πάει ο αυτός της τελικά. Η καημένη. Α, τι λυπάσαι κι από πάνω. Όταν εμείς, σαν καλές κοπέλες, καθόμαστε σε ένα αργαλιό και η μάνα μας στο σπίτι μας κρατούσε, αυτή με τον εραστή της ξενυχτούσε. Στους πάγκους, στα σκοτεινά σκαλιά, όλο αγκαλίτσες και φιλιά.
Και τώρα βέβαια έχει παλαβώσει και στην εκκλησία τρέχει μετάλλια να δώσει. Να δεις που αυτό σίγουρα θα τη μαντρευτεί. Τρελός είναι. Τέτοιο παλικάρι θα βρει αλλού κορίτσια να φλερτάρει. Άσε που το έχει ήδη σκάσει. Ντροπή. Μα και να τον πάρει, δεν θα έχει προκοπή. Θα τη κάνουμε κομμάτια το στεφάνι. Και άχυρο θα γίνεται ό,τι κι αν πιάνει. Τέτοια ξετσίποτη που είναι, αυτό τη ταιριάζει. Μα. Πόσο κοβεροδάνει η γλώσσα μου όταν έβλεπα κοπέλα να μαρτάνει. Πώς για τον αλωνόν τις αμαρτίες έβρισκα τις πιο σκληρές κατηγορίες. Πώς έριχνα μαυρίλα στο μαύρο πάνω και ψάχνα πιο μαύρο να το κάνω. Και καμάρωνα λέγοντας Θεός φυλάξει. Και τώρα κι εγώ στην ίδια την αμαρτία έχω δουλειάξει. Κι όμως ότι με έχει σπρώξει στο μοιραίο Θεέ μου ήτανε τόσο γλυκό και ωραίο. Αν καμιά φορά βρισκόμουν σε κάποιο γλέντι με τους φίλους μου και αυτοί μιλούσαν τις χάρες των κοριτσιών τους, εγώ καθόμουν και παρακολουθούσα χωρίς να δίνω σημασία στα κατασχέδια τους φλιάρια. Τους έλεγα γελώντας και το ποτήρι μου κρατώντας πως δεν παίρνω καμιά στην αμαρτία. Μα υπάρχει άρα γεμιά που μπορεί να σταθεί άξια κοντά στην αδελφή μου τη Μαργαρίτα. Όλοι μου οι φίλοι αυτό μου έλεγαν, πως η αδελφή μου είναι ένα στολίδι. Και τώρα θέλω να τραβώ τα μαγιά μου και να χτύπω το κεφάλι μου στον τοίχο. Ακούω κοροϊδίες και πειράγματα. Μοιάζω με κακό φιλέτη και με κάθε τυχαία λέξη υδρώνω. Δεν μπορώ ψεύτε να τους φωνάξω και στο ξύλο να τους σπάσω. Μα ποιον βλέπω να πλησιάζει. Είναι δυο μας δικά ο λάθος. Αν είναι αυτός που παρέστηκε την αδελφή μου, θα τον σκότωσω επί τόπου. Λυπάμαι, Φιστοφελή, σου βρίσκεται κανένα κοσμήμα. Κανένα δαχτυλίδι να χαρίσω στην καλή μια στολίδι. Νομίζω ξέρω που θα βρω ένα όμορφο κοσμήμα. Πολύ ωραίο. Το θεωρώ μιζέρια να πηγαίνω σε αυτήν με άδεια χέρια. Ναι, κάπου δεν κάνει κακό να απολαμβάνει και τίποτα τζάπα. Δεν βλέπω την ώρα να βρεθώ κοντά σε θησαυρό μου. Κι αν πα να ξεμυαλίσει, ξόρανο, κατάρα με κύριε κοβαλακτητή. Τώρα θα πέσουν κεφάλι. Κύριε μα καθηγητά, μη φοβηθεί. Πίσω από την ώρα σε θα με το σκεδάκι σε αυτή. Πάρε κι αυτή. Κι αυτή. Γιατί όχι. Τι μου συμβαίνει. Παρέλυσε το χέρι μου. Όρμα του. Τι συμβαίνει εδώ, Θεέ μου! Βοήθεια, βοήθεια! Ξέφυγαν οι δολοφόνοι. Ποιος είναι αυτός? Αδελφός σου, Μαργαρίτα μου, ο Βαλεντίνος. Α, Θεέ μου, οι συμφορές μου δεν έχουν τέλος. Πεθαίνω, γυναίκες. Σας αφήνω. Πλησιάστε και ακούστε τι θα πω. Μαργαρίτα, είσαι αυγαλτό κορίτσι. Το μυαλό σου δεν έχει ακόμη πήξει. Γιατί το λες αυτό, Βαλεντίνο? Σου το λέω. Θα έρθει ο καιρός. Πολλοί θα σε κακολογούν για τον κακό δρόμο που έχεις πάρει. Κι αν καμιά φορά ο Θεός σου πει συγχωρεμένη, στιγή θέση για πάντα καταραμένη. Κοίτα τη ψυχή σου στο Θεό να παραδώσεις και με άλλες αμαρτίες μη θες να τη φορτώνεις. Αχ, και να μπορούσα να σε πιάσω στα χέρια μου, κακούργα. Εσύ φταίς για τα παραστρατήματα της αδερφής μου. Σε παρακαλώ, Βαλεντίνο, μη λες τέτοια βαριά λόγια. Ας τα μυρολόγια, Μαργαρίτα. Την τιμή σου πρόδωσες. Την καρδιά μου μάτωσε σκληρά. Τώρα ανεβαίνω στο Θεό κοντά. Κοίτα εσύ πως κακομοιρή θα σώσεις την μαυρισμένη σου ψυχή. Thank you.
μοίρας μη σε προσκαλούν να τους χορέψει. Σε πεσμός, αυτός είναι ο στόχος σου κακό πνεύμα. Σε πεσμός, με σχέδιο οδηγείς σατανικό το φαύς. Φαντασίωση θα μπει η Μαργαρίτα η Αγνή. Κινείται μυστικά και σιγαλά. Τη μάνα φαρμακώνει και την ίδια της η ψυχή σκοτώνει. Για αυτήν πια δεν είναι λυτρωμός. Μοίρα της είναι καταδίκη. Κολασμός. Κολασμός, κολασμός! Και ο σοφός νητός μέσα του κοχλάζει. Και ο διαβολικός του σύντροφος γιορτάζει. Στη δυστυχία, στην απόγνωση βρίσκεσαι Φάουστ. Τραγικό θύμα μιας άθλιας πλάνης πάνω στη γη. Η αγαπημένη σου, το εξαίσιο άμυρο πλάσμα, φυλακισμένη σε κακούργα, παραδομένη σε φρικτά μαρτύρια. Πώς σε κοιτάζει η αλήθεια το ανάξιο πνεύμα του κακού? Στριφογυρίζει δυο λεμμένα τα μάτια στο κεφάλι. Η καημένη Μαργαρίτα βρίσκεται σε περίγραπτη δυστυχία, παραδομένη σε κακά πνεύματα. Σκυλή! Αποκριστικό τέρας! Μεταμόρφωσε το πνεύμα του καλού. Δώσε του πάλι τη σκυλίσια του μορφή. Έτσι. Όπως το άρεσε να κυγέται μπροστά μου. Κι εγώ να τον κλωτσάω, τον αχνιό. Φρίκι, πως μένει σαν τάραχος και χασκογυράς με την ανθρώπινη δυστυχία. Φτάσαμε πάλι στα όρια της λογικής μας. Γιατί κλείνεις συμφωνίες μαζί μας, αφού δεν το αντέχεις. Τα λεμαργά σου δόντια, μην τρίζεις. Με αδειάζεις όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Τελείωσες. Σώση μια διαλυμονό σου. Σώστη. Ποιος είναι έσπρωξε στον ολεθρό? Εγώ ή εσύ? Οδήγησε με κοντά της και ελευθέρωσέ την. Καλά. Θα σε βοηθήσω. Θα σκοτήσω το μυαλό του δεσμοφύλακα. Αυτό μπορώ να το κάνω. Πάμε. Αφού εγώ τα πάντα τώρα
για την δόξα που λαχτάρισα τέλος. Μα όπως φάνηκε, το παιχνίδι ήταν δώρος, αφού την τράπουλα πείραξε ο εχθρός. Παλεύει μέσα μου το σκότος και η κακία, με την αλήθεια και το φως το ιδανικό. Μα δικασμένη η ψυχή μου δεν γνωρίζει ότι αγάπη είναι ο ήλιος που ζητώ. Μα δικασμένη η ψυχή μου δεν γνωρίζει ότι αγάπη είναι ο ήλιος που ζητώ. Αναρωτιέμαι ποιος αλήθεια έχω γίνει, κάτι με πάθος σαν και τώρα να ζητώ. Που πάω Θεέ μου σε ποιους δρόμους με παγάω, μήπως σε άγνωστα στο κανένα τριγυρνώ. Που πάω αφού εγώ τα πάντα τώρα τι έχω πάθει, κάποιος μου άλλο πόσες έχω στο μυαλό. Πώς τώρα μέσα στο σκοτάδι σαν χαμένος, ψάχνω ακόμη την αλήθεια για να δω. Πώς τώρα μέσα στο σκοτάδι σαν χαμένος, ψάχνω ακόμη την αλήθεια για να δω. Για τον ανθρώπο την πικρή μοίρα, μια φρίκη ξεχασμένη εδώ και πολύ καιρό. Το ξέρω, εκείνη πίσω από τα σίδερα κλειδωμένη, κι εγώ εδώ, το δικό μου θάνατο κουβάλω. Πρέπει να βιαστώ, τον επίμονο δισταγμό μου να νικήσω, τη φυλακή στα σίδερα να συντρίψω. Το έγκλημά της μια τρέλα αγαθή, τίποτε λιγότερο, τίποτε παραπάνω. Αλίμονο! Αλίμονο, έρχεται ο Δήμιος! Ο θάνατος είναι πικρός! Ήσυχα, έρχομαι να σε σώσω με τις φωνές που θα ξυπνήσει ο φρουρός. Ποιος σου έδωσε δίμη αυτή την εξουσία πάνω μου και έρχεσαι μεσάνυχτα ακόμη να με πάρεις. Λυπήσουμε και άσε με να ζήσω. Είμαι τόσο νέα. Γιατί πρέπει κιόλας να πεθάνω. Η ομορφιά μου ήταν και η καταστροφή μου. Λυπήσουμε! Δεν μπορώ να αντέξω τέτοια συμφορά. Μαργαρίτα, εγώ είμαι ο αγαπημένος σου. Ήρθω να σε λυτρώσω από τη σκλαβιά. Το αγαπημένο μου ήταν η φωνή. Άκουσα να με φωνάζει. Είμαι ελεύθερη. Κανείς δεν μου φράζει πια τον δρόμο. Φώναξε Μαργαρίτα. Τον άκουσα. Μέσα σε αυτή την κόλαση γνώρισα την γλυκιά και αγαπημένη του φωνή. Ναι, Μαργαρίτα. Εγώ είμαι. Έλα. Πρέπει να βιαστούμε. Αν δεν βιαστούμε, θα τον πληρώσουμε ακριβά. Είσαι στα αλήθεια εσύ, λοιπόν. Πάρε με στην αγκαλιά σου πάλι. Έλα, αρχίζει να ξημερώνει. Πρέπει να βιαστούμε. Αχ, Ρίκο. Η μάνα μου κοιμήθηκε. Κοιμήθηκε και δεν ξυπνάει πια. Κοιμήθηκε για να χαρούμε εμείς. Θα αναγκαστώ να χρησιμοποιήσω βία για να σε παραπονώ μέσα. Άφησέ με. Δεν μπορώ να υποφέρω καμία βία. Μη με πιάνεις τόσο αγριεμένα. Άλλωστε, όλα τα έκανα για χάρη σου. Η μέρα χαράζει, αγαπημένη μου. Πρέπει να βιαστούμε. Ναι, ξημερώνει. Το φως της τελευταίας μου μέρας μπαίνει σιγά σιγά στο κελί μου. Θα ειδωθούμε ξανά, αγαπημένα μου. Ακούς! Το πλήθος πρόχνεται! Η καμπάνα καλή κόσμο! Πώς με δένουν και πώς με αρπάζουν! Στο ικρία μου οδηγούν. Να, ο Πέλεκης, επάνω μου ξεπροβάλλει! Σιαπή! Βουβός σαν τάφος μένει ο κόσμος. Εύχομαι να μην είχα γεννηθεί. Εμπρός, για να λιώσετε χαμένοι. Αυτός γιώξον. Τι θέλει, εμένα. Πρέπει να ζήσεις, Μαργαρίτα μου. Θεία δίκη, παραδίνομαι σε σένα. Εσύ, έλα εδώ. Σε μένα, έκανε συμφωνία μαζί μου, σφραγισμένη με το αίμα σου. Δική σου είμαι, Θεέ μου. Σώσε με. Εσύ, άγγελε, έλα γύρω μου να με φρουρείς. Ερίκο,
Τρομάζω όταν σε βλέπω. Αυτή έχει κρυθεί. Αυτή έχει σωθεί. Εσύ, έλα, είσαι δικός μου. Έρικο. Με την αλήθεια και το πόσο ιδανικό, μα δικασμένο.